υπάρχει αύξηση της κίνησης, υπάρχει λόγος κάποιας αισιοδοξίας. Έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης αλλά και, γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, η κίνηση είναι πολύ χαμηλή. Εγώ θα έλεγα γύρω στο 10 με 15% στην καθημερινή. Mm-hmm. Αυξάνεται λίγο το Σαββατοκύριακο με την έννοια ότι αν γίνονται κάποιες εκδηλώσεις γάμους, αυτό προσθέτει έτσι μια δυναμική στα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Για το Σαββατοκύριακο. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι το δυνατό μας κομμάτι ο θερινός τουρισμός, δεν είναι, Κώστα? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι αλήθεια αυτό. Ήταν οι προηγούμενοι μήνες οι οποίοι περάσανε δυστυχώς με το νιό. Ακριβώς. Κώστα. Κύριε Παντελίδη, υπάρχει ενδιαφέρον από τους ξενοδόχους, αφού δεν είναι καλή η κίνηση? Μας έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος δημοσιογράφος, 25% στη Χαλκιδική. Πού στη Χαλκιδική? Εσείς λέτε 10-15%. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι λιγότερο. Mm. Είναι λιγότερο από 25%. Πανελλαδικά είμαστε γύρω στους 15%. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον από τους ξενοδόχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού να τρέξουν μέσα από τον εσωτερικό τουρισμό? Εντάξει, είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά τους ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει κάποια ξενοδοχεία. Σίγουρα τους ενδιαφέρει να μπει η ποσόστοση αυτή από το Υπουργείο, ώστε να μπορέσουν να έρθουν όσοι, αν και δεν το βλέπω πολύ εύκολο, έτσι να οδηγηθούν εδώ πέρα, αλλά καλό θα ήταν να μπαιναν. Υπάρχουν ξενοδόχοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι και πριν μια εβδομάδα που είχαμε κατέβει κάτω, το είχαμε ζητήσει να πάει συγκεκριμένα και λόγω της απονοητοποίησης περιοχής και ένα κομμάτι αυτό ακόμα πρόσθετο, ώστε να δώσει μια δυναμική δηλαδή, σε κάποια ξενοδοχεία. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ασφάλεια στα ξενοδοχεία? Εγώ που θέλω να έρθω στο ξενοδοχείο σας, υπάρχει και τα περιστατικά, μας φοβίζει όλο αυτό. Γίνονται συνεχείς απολυμάνσεις. Θα απολυμαίνονται τα σεντόνια, τα δωμάτια, δεν ξέρω εγώ τι, οι κοινόχρηστοι χώροι. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μαυρίδη, σίγουρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινά. Χθες είχαμε μια σύσκεψη και στην περιφέρεια με τους φορείς, όπως τον πρόεδρο του Ιατρικού Συμβολόγου, εκπρόσωπο του ΕΟΔΗ, τους δύο αντιπεριφερειάρχες του τουρισμού και την τουρισμού και υγείας και την εκπρόσωπο του, τη διευθύντρια του ΕΟΤ, που μας ενημέρωσαν ακόμα μια φορά για το πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να τηρούν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν ώστε να είναι ασφαλείς πρώτα απ' όλα οι πελάτες οι οποίοι έρχονται στους χώρους μας, εμείς το προσωπικό μας, και να, όχι μόνο να δίνουμε την εντύπωση αλλά και στην πράξη κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Mm. Σίγουρα ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Ξέρω και τον κίνδυνο, ξέρω και πόσο το αντιμετωπίζει ο πελάτης όταν έρχεται μέσα στο ξενοδοχείο. Ζούμε κάποια πράγματα, δεχόμαστε κάποιες ερωτήσεις που πραγματικά σε άλλες εποχές θα ήσασταν ίσως στο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο πραγματικά δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο, εάν εξαιρέσεις ένα-δύο κομμάτια, που πρέπει να το κάνουμε. Το κομμάτι της απολύμασης είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να είναι αμεληταίο μέσα σε έναν χώρο. Ναι. Ειδικά όταν χρησιμοποιούμε κλειστούς χώρους όπως είναι τα σασέρα, όπως είναι μουσχάρι οι διάδρομοι, όπως είναι το δωμάτιο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τηρούνται με βλάβεια και να κάνουμε όσο είναι δυνατόν τα 2-3 αυτά μικρά πράγματα, ώστε να δώσουμε την εντύπωση αλλά και να την εμπιστοσύνη στον κόσμο που μας επισκέπτεται ότι στο χώρο μας είναι ασφαλής. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε το γεγονός και την άρνηση ορισμένων συναδέλφων σας να μην δεχτούν κατοίκους από την Δυτική Μακεδονία? Μιλάω εκτός Δυτικής Μακεδονίας ξενοδόχοι. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Για σκεφτείτε, Μουσχάρη, θα σας πω ένα πράγμα το οποίο το αντιμετωπίζω εγώ. Επειδή γνωρίζετε ότι έχω και ένα ξενώνα πάνω στο βουνό, στην Καστοριά. Στην Κλεισούρα. Αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο είχαμε ομάδες πάντοτε οι οποίοι έρχονταν για να κάνουν την προετοιμασία τους. Δυστυχώς όμως ακυρωθήκαν όλοι μόνο με την ιδέα ότι εντάξει στην περιοχή τη δικιά μας, στην περιοχή της Καστοριάς και στην περιοχή του νομού Κοζάνης, είναι στο κόκκινο.
Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Περιοχές όπως Μουσχάρη, η Καστοριά αλλά και η Κοζάνη, όλο το προηγούμενο διάστημα, 2 μήνες, δεν είχαν ούτε ένα κρούσμα. Μας είχαν στο κόκκινο και αυτό είναι πραγματικά το οποίο θα πρέπει να το δει ο ΕΟΔΗ. Δηλαδή, όταν μια περιοχή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί να τη στιγματίζεις. Αυτό είναι πραγματικά έτσι, ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί όχι μόνο πρόβλημα στην κοινωνία, αλλά πρόβλημα εξήγησης για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων, ακριβώς. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και καλή επιτυχία να έχετε το βράδυ στο πάρτι στην πισίνα, κύριε Παντελίδη. Θα δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Μου σου εύχομαι ολόψυχα, επειδή γνωριζόμαστε εδώ και 30 χρόνια. Να δημοσιογραφήσεις. Μην λέτε και χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Να κρύβετε χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια.